Okay, we're paying 6 kilo intersection. Turn around the place on Delta. Do you measure? On the... House. 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 Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας, μέσα Ιουλίου, το καλοκαίρι είναι σε εξέλιξη. Έλα, μπαίνουμε μέσα. Είμαστε εδώ στην πηγή του καλοκαιρινού, του σπιτιού, του παιχνιδιού, του. Έχουν βγει και τα περιβόητα αυτά τα wagga bagga, πώς λέγονται, δεν ξέρω. Έχουν τρελαθεί τα παιδάκια με τούτα. Λοιπόν, πάμε μέσα να δούμε, να δούμε τον κύριο Mr. John. Λοιπόν, τούτα εδώ, γιατί τα φέρατε, κύριος Γιάννης Αποστολής εδώ. Τούτα εδώ είναι στη μόδα, παιδιά. Τι είναι... στη μόδα, τούτια σχημαμούργια και τούτια. Δεν ξέρω. Αυτά είναι... φέρνουν και τα παίρνουν τα παιδάκια χάγι... και τα πάρουν. Ναι, είναι χάγκι χάγκι γουάγκι. Α, μπάγκα βάγκα. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, και είναι τι κάνει καινούργια αυτό. Μόδα. Τι κάνει αυτό. Περίμενε. Περίμενε. Αγκαλίτσες. Να το και πας πια και κοιμάσαι με αυτό. Αντί να κοιμηθείς με τη γυναίκα που γυγρίνα, κοιμάσαι με αυτό. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Έχει πιο μεγάλα τέτοια όμως. Ναι, έχει πιο μεγάλα μέχρι τώρα. Είναι πιο μεγάλο. Ναι. Δεν χρειάζεται, Μανώλη. Δεν χρειάζεται. Μουγκό είναι. Μπάγκα, χάγκι μπάγκι στο. Σε πλαστικό θα βρει. Χάγκα μπάγκα και σε πλαστικό και σε. Λοιπόν, εντάξει, ούτε έχει γρίνα. Ούτε τίποτα, φίλε μου γάλη. Στα πόσα είναι τούτα, μην πιάσουν και ζητούν τα παιδάκια τώρα. Όχι, τέτοια. Είναι και τα πιο μικρά, και τα πιο, είναι και τα πιο μικρά εδώ. Λοιπόν, έχει δεν μου λες... και η τσάντα, τσαντάκι, έχει βγει και σκουλίκι. Ό,τι, έλα σου πω κάτι, ό,τι ανοησία δεις... Ναι, ό,τι όχι, αυτά φίλε τα βλέπουν τα παιδάκια είναι... Στην τηλεόραση είναι αυτό. Ναι, είναι παιδικά παίζουν όλα αυτά. Και γίνεται χαμός με αυτά εδώ. Πάρε και ένα χάκι μπάκι για το παιδάκι. Ναι, λοιπόν. Αυτά εδώ είναι στη μόδα τώρα πάρα πολύ. Ναι. Να, είναι και εδώ, βλέπεις χρώματα. Α, τα έχεις βγάλει παντού. Ναι, είναι εδώ. Ναι. Ο γιος έχει πάρει τέτοιο. Αμε δεν έχουμε. Αμε δεν έχουμε. Του τα δίνεις και στο σχολείο να βλέπουν τα άλλα παιδάκια. Ναι, να παίρνουν και τα άλλα παιδάκια. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχει βγει, έλα εδώ να δεις. Λοιπόν. Έχει βγει και σε... Σε τι, σε πυρού... Και σε ψιλο... ψευτολέγκο έτσι. Α, είναι εδώ. Πόπι... Έχει βγει και με σφυρίχτρα. Ό,τι αηδία σκεφτούνε... Χαγκιμπάγκι... Λοιπόν, τώρα... Ναι. Και είναι μπρελό. Το χάκι αυτό, ναι. Ένα τέτοιο για τα κλειδιά να του πάρεις, καλό είναι. Δεν θα είναι τέτοιο, θα είναι το μεγάλο. Όχι το έχει μεγάλο. Έχει βγει και ο κάκτος βέβαια. Τι που του μιλάς και μιλάει. Ένα... Δεν έχει μπαταρίες, πώς θα παίξει. Και εσύ για να παίξεις σφαΐ. Χωρίς μπαταρία πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα είναι... Έχεις παραγγείλει και άλλα, περιμένεις και άλλα, δεν λοιπόν, νομίζω. Ναι, αυτά χάγκι, αυτά έχουμε παραγγείλει σήμερα, έρχονται άλλα 120. Από τα καλοκαιρινά, λέω. Όχι, για άκου να δεις, γεμίσαμε προχτές. Για έλα να δούμε. Λοιπόν, ήρθε πολύ νεροπίστολιο. Ναι. Βλέπεις εδώ, διάφορα μεγέθη. Νεροπίστολο πλαστικό, νεροπίστολο θα σου δείξω και τα πιο μεγάλα μέσα. Αυτά είναι με το φελιζόλ. Τιμές έχουν απάνω. Ναι, ναι, έχουν όλα τιμές. Α, βλέπεις. Λοιπόν, εδώ είναι για την πανιέρα. Χάκι μπάκι. Όχι, αυτά είναι για την πανιέρα. Ήταν... Παιδικά. Πώς είναι ψαράκια, αυτά. Είναι διάφορα μέσα. Έχει από μικρό, πιο μικρό πακετάκι μέχρι μεγάλο ρακέτες. Ωραίο είναι λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, ήρθαν. Μίκι, Σπάιντερμαν. Αυτά τι είναι, φυσκωτά. Κουλούρες, ναι. Κουλούρες με χρυσόσκονη που δεν είχαμε. Κύκνους, ναι. Μάσκες. Μάσκες για τα παιδάκια για πιο φτηνές. Δηλαδή. Κάθονται καλά στη μούρη. Α, το βρώμα. Αυτό σου λέω. Στη μούρη κάθονται καλά. Ναι, είναι για παιδικές. Έχει και τις πιο ακριβές βέβαια. Πάμε εδώ. Θα δοκιμάσουμε για να δείτε τι να φοράμε. Πάει εδώ. Βέβαια και αυτές, δεν είναι για ομιλείς. Μικρά παιδάκια αυτά. Ναι. Πόσο είναι, για πόσο. Τρία συν. Τις άλλες τις έχεις τις που είναι μεγάλες που μπαίνει μέσα όλη η μουτσούλα. Λες με τη σιλικόνη, έχει, θα σου δείξω. Έχει. Ναι, λοιπόν, εδώ.
Όχι, όχι, άλλο λέω. Παιδικές δείχνω τώρα. Παιδικές δείχνω τώρα. Μην, μας, μην μπλέκετε, μην... κάνετε καμία δουλειά. Κάνετε καμία δουλειά εσείς. Λοιπόν, καπέλα. Δουλειές κάνουν στο σπίτι οι γυναίκες. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Κάνεις και εσύ, θες να πεις. Ναι, άσε εγώ. Εγώ κάνω άλλες δουλειές, ξέρεις. Το βράδυ. Βράστε αυτά τώρα. Ποτίζω τους κήπους μου εκεί. Κάσω όλα αυτά. Δηλαδή, περιμένεις τώρα, έχεις δύο παιδάκια, δύο κοράκια. Ναι. Θα πας για την κόρη. Παλάβω σας βρε. Και παίρνω μια έτοιμη από κοιδά, μια μαύρη, άσπρη, ό,τι μου δόκουνε. Πέντε χρόνο. Πας καλά, πάω για άλλο. Τρελαδούμε τελείως. Θέλεις να μας κλείσουν στο τρελάδικο. Για να με πάνε στο ψυχιατρίο. Ένα από όλα θα παίξει. Πρέπει να προσέχεις, πρέπει να κάνεις μια στήρωση. Όχι, δεν χρειάζεται. Έβαλα Filmet, αυτό. Νόβα. Τι το λένε. Filmet ήταν στα χρόνια μας. Filmet ήταν στα χρόνια μας, ναι. Λοιπόν, έχει καπέλα. Με ήρωες. Α, ωραία. Έχει καπέλα για μεγάλους. Για τη θάλασσα. Σάδινα, ψάχνει την Αγία Κυρίες, για παιδάκια. Ωραία. Έχει ηλεκτρική. Τρόμπα. Τρόμπα. Αυτή σε αυτοκίνητο όμως. Αυτοκίνητο, αυτοκίνητο. Ούτε περίμενε. Χρειάζεται να φουσκώνεις. Όχι για τα, για τα λάστιχα, όχι. 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 Είναι για φουσκωτά. Λοιπόν, παιδιά, παιδάκια, χρειάζεται, άμα πάρετε αυτά τα τεράστια που πουλάνε εδώ. Φέραμε τις πετσέτες αυτές που μπαίνουν τα παιδάκια ολόσωμες μέσα. Α, πολύ ωραίες. Ναι. Παιδιά, όσοι έχετε παιδάκια, ξέρετε τι αξίζει με την κουλού του βάζεις. Λοιπόν, ψυγιάκια για τις Αγίας Μαρκέλας τώρα έχουμε φέρει. Ναι. Και πάμε εδώ. Κουβαδάκια, πολύ πράγμα. Ναι. Βλέπεις. Εσύ φεύγουν τα κουβαδάκια. Πόσο. Κάθε σπίτι έχει 50 κουβαδάκια. Και όμως φεύγουν, Μανώλη. Κάθε μέρα, κάθε... δηλαδή που πάνε στο μπάνιο χάνουν τα μισά, ξανά άλλα. Ναι. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, και για δώρο, κουβαδάκι, για δωράκια. Με καραβάκια. Με ποτιστήρια, με άμμους, με τέτοια διάφορα τέλος πολύ πάντων. Ωραία. Λοιπόν, φέραμε πετσέτες με ήρωες. Πόσο, για βγάλε μία να τη δουν τα παιδάκια. Λοιπόν, εδώ είναι ο Batman. Ωραία φίλε, πολύ ωραία. Για παιδάκια, ε. Ναι. Πολύ ωραίο. Και απορροφητική. Λοιπόν, τιμή πολύ καλή. Τιμές δεν λέμε, άμα λέμε καλέ σημαίνει... Κοριτσιά. Του χαμού. Πόσο είναι. Πόσο είναι η πετσέτα, Batman. Από 4 ξεκινάνε οι πετσέτες. Άσε τι ξεκινάνε. Τι που φτάνουνε. Για τη συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη. Τον Batman θα δεν μας πείτε. Δεν λέμε εμείς από τόσα ξεκινάνε να παραμυθιάζω με τον κόσμο. Ο Batman θα μας πείτε. Εδώ είναι 5 ευρώ θα τις δίνετε. Εγώ, ναι, 5. 5 όλες. Όχι από τόσο. 5, όχι, άκου να δεις. Το να πω εγώ, ξεκινάνε από 5. Από 4, από 3. Μπορεί να είναι μια πετσέτα χειρός. Α. Κατάλαβες πώς πάει. Ναι. Και τούτες είναι πολύ ναι, πρακτικές. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Πετσέτα έχω από ένα 20. Χειρός πετσέτα. Άμα μπεις... Δηλαδή, άμα μπω, θα μου πούνε. Γιατί πολλοί το κάνουν, έτσι. Θα έρθει ο άλλος και να σου πει καλά, ένα 20. Μπράβο, λοιπόν. 5 ευρώ είναι με τους ήρωες. Δες και κοριτσίστικη. Με, τη... με την BBBO. Α, πριγκίπισε. Ωραιότατη. Ωραία, έτσι. Λοιπόν. Ήταν τη βλέπεις εσύ κοριτσάκι, δεν έχεις ακόμα. Θα κάνω. Θα κάνεις. Ναι. Πάμε τώρα. Φορτηγά. Φορτηγά. Φουσκωτά, εδώ, φουσκωτά, ρε φίλε, έχεις φέρει εδώ καινούρια. Ναι, μακαρόνια. Αυτά φεύγουν τα μακαρόνια. Ναι, 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 πάρα πολύ. Είναι στις δραστηριότητες στα κάπ και αυτά. Α, σωστό. Λοιπόν, τρόμπες ποδιού. Στρώματα. Για, για κατασκηνώσει. Μπαίνει και στη θάλασσα για... τούτο. Ναι, όχι. Μπαίνει στη θάλασσα. Μπαίνει, φουσκωτό είναι. Βέβαια δεν το είναι από πάνω σε αβελούδι. Δεν το βάζεις όμως. Δεν το βάζεις. Έχει πισίνες. Είχαν τελειώσει όλες οι πισίνες. Τούτη είναι μικρή. Αυτή είναι μικρή. Ναι, αλλά είναι ρε φίλε πολύ οικονομική πάντως. Άκου να δεις, είναι 41 πόντους ύψος. Ύψος. Και είναι και 1,83 το η διάμετρός της. Μια χαρά. Είναι ο 51 πόντους, ψέματα. 51 πόντους. Δηλαδή ρε παιδί μου, δύο παιδάκια τώρα σαν τα άνετα. Άνετα. Παίρνει πολύ νερό μέσα, δηλαδή παίρνει μισό μέτρο τόσο. Δεν είναι ναι, ναι. Σαν τις ρηχές που είχαμε παλιά τα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ψάθες. Φτιαράκια. Μεγάλα. Φτιαράκια. Η χαρά του νεκροθάφτη. Εδώ. Τι είναι εδώ. Νεροπίστολα μεγάλα. Όχι, δεν είναι Nerf, είναι άγνωστη μάρκα, δεν είναι. Ναι, αλλά και θα πάμε μετά. Όμως, εντάξει, ναι. Η τιμή είναι. Είναι μεγάλα, είναι. Γιατί το αντίστοιχο τώρα με το πάρει σε επώνυμο. Πάμε εδώ. Μετά πάμε σε αυτά που σου δείξα που είναι τα πιο ακόμα κάτω. Θα σου δείξω κι άλλα μέσα. Μαύρο νεροπίστολο λοιπόν. Είναι. Δηλαδή, αν το πάρει σε ένα καλοκαίρι θα έχει διαλύσει. Παπούτσια. Παπούτσια θαλάσσης. Ναι.
Έχουμε τα κοφτά για τα κάμπε, φέραμε τα κοφτά. Νούμερα έχεις για τα παπούτσια θαλάσσης. Ναι, ναι, ναι. Γυρεύανε τα κοφτά βατραχοπέδιλα που τα παίρνουν στα κάμπε τα παιδάκια. Α, πολύ ωραία αυτά. Δεν είχαμε. Έχεις και για μεγάλους. Είναι κάποιοι που τα θέλουν για υποβοήθηση. Όχι, για μεγάλους. Κορίτσια, Μαρία. Δεν ξέρει για τίποτα, αλλά τα κορίτσια ρωτά. Σας έχουν μείνει βατραχοπέδιλα. Κοφτά για μεγάλους. Κοφτά. Πού τα. Εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί το Γιάννη. Α, ναι, αυτά είναι, αυτά είναι για μεγάλους. Μεγάλα νούμερα είναι, ναι, μεγάλα νούμερα. Έχει παιδιά και για μεγάλους, είναι αυτά τα κοφτά. Λοιπόν, τόσο μπροστά για να κολυμπάτε. Σε κρόξ. Έχουμε ό,τι νούμεράκι θέλετε. Ωραία. Σαλιονάρες. Τιμές. Καλές. 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 Άμα λέει καλές είναι. Καλές. Είναι λοιπόν, down the button. Εδώ. Με γαλοπούλες σαγιονάρες. Φλαμίκου, όπως θα λέμε. Φλαμίκου. Ναι. 2,5. 2,5. 2,5 ευρουδάκια. Το ζευγάρι. Ναι, και έχω και του 1,5 ευρώ και έχω και τον 2. Εδώ είναι 1,5, εδώ είναι 2. Μα δεν είναι επώνυμες. Όχι. Και έχω και, περίμενε να τις βρω, τις ψάχνω. Όχι, έχουν τελειώσει μάλλον αυτές. Αργυρό, Μαρία. Ναι. Αυτές φοράω εγώ, τις έχουμε. Ναι, εκεί, στα πλέ. Από πότε έχεις να έρθει ο μαγαζί, βρε άνθρωπε μου? Έχουμε, δες, φαντάσου ότι τις φοράω εγώ 12 ώρες την ημέρα, έτσι. Πιάς τις. Αλές. Α, ωραίο πράγμα. Πόσο είναι αυτό? Έχει γυναικείες με 3 και έχει και τις... Εγώ μπορώ να πατούσα αυτά. Ναι, σκοπός σου, μετά θέλω... Μετά πρέπει να πω... Να πω στον κλίβανο, μετά έτσι... Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ. Εδώ τι έχουμε? Ηλιακά, λάμπες που δεν είχαμε. Γλάστρες τώρα τι να παρεκώνουν, τι βάζουνε τώρα? Βασιλικούς φωτεύουνε, ξέρετε. Βάζουνε. Για τα κουνούπια. Λοιπόν. Α. Καινούρια. Αυτό είναι... Είναι σαν τις δάδες. Τρεμοπέζι. Και... Α, με τον ήλιο είναι αυτό. Ναι, ηλιακά, ηλιακά μιλάμε. Α, ηλια... Όλα είναι ηλιακά. Ανάβουνε το βράδυ μονάχα τους, ε. Προβολής ηλιακούς. Τούτο εδώ. Mm. Με κίνηση και ανιχνευτή όχι, κίνηση. Όχι, όχι, είναι το, είναι το κουμπάκι, το μαθές, δεν το έχεις ανάβει. Α, καθώς. Είπα και εγώ. Λοιπόν, γλάστρες μεγάλες. Solar motion sensor. Motion sensor. Βρε, έχει ανιχνευτή κίνηση. Α, έχει. Ναι. Δεν ξέρω, μην νομίζω ότι τα ξέρω. Μα να το λες αυτό. Έχει ανιχνευτή κίνηση, παιδιά, αυτό. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις? Εδώ τι έχουμε? Καφέ, τσιγάρο, αίσθημα. Πώς σας φαίνονται εδώ, σας βλέπω συχνά, πώς σας φαίνονται εδώ τα... Α, πρώτο πράγμα. Εδώ. Είναι καλό παιδί ο Γιάννης. Ο Γιαννάκη... Οι τιμές είναι το βασικό. Και αυτό που... Ο Γιαννάκη είναι καλό παιδί και οι τιμές είναι πρώτες. Άμα καλό παιδί, άπα γίνει επίτροπο στην Τουρλωτή. Πάω και εκεί. Πώς, κάνω και γι' αυτό. Είναι παντός. Έχεις και με την εκκλησία, δηλαδή... Θα έχω καλά και με την εκκλησία. Και ο δέσποτας γείτονας, και ο δεσπότης γείτονάς μου. Πας δηλαδή κάθε Κυριακή εκκλησία, όχι? Άκου να δεις, κάθε Κυριακή, ποτέ δεν λέω, σου το έχω ξαναπεί. Πάω Μεγάλη Πέμπτη και κοινωνώ ή Μεγάλο Σάββατο, θα πάω στον Επιτάφιο το Πάσχα. Δεν πολύ πηγαίνω, δεν προλαβαίνω, καταλαβαίνεις. Σαν που είπε και ο Χριστόδουλος τότε, θα σας θέλω, λέει, όπως είσαστε. Ό,τι κάνουμε, καλώς όχι όποτε σας έρθει, όπως είσαι. Όπως είσαστε. Δεν, δηλαδή, άκου να δεις, ο καλός δεν είναι να πηγαίνει κάθε μέρα στην εκκλησία. Και να κάνει... Μπορεί να πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία και να πιάσω να κατηγορώ πίσω από τον έναν και τον άλλον. Σωστό. Και να είναι αμαρτία. Μπορεί να αυρίζω, μπορεί. Εγώ... Αλήθεια, στο λέω, αν νιώθω καθαρός και κρέας να έχω φάει, μπορώ να επικοινωνήσω. Δεν έχει να κάνει. Τι, δεν είναι αμαρτία αυτό το βοήθα πράγμα. Βοήθα έναν άνθρωπο και μην ξανανιστεύσει ποτέ. Αυτό σου λέω. Τι είναι αυτό τώρα? Γλάστρες. Αποστολή Store. Στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από 1 ευρώ. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκτόσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε,
δίνουμε αγάπη. Δημήτρης Χρυσούλης, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών. Γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα. Ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση του πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια. Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητή συγκολήσεων. Ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξείδωτου χάλιβα. Κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολήσεις TIG για όλα τα μέταλλα. Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις. Και έχουμε και καλό δεσπότη. Γείτονας κι αυτός. Όλοι εκεί, ο Βροντάδος βγάζει τα καλύτερα παιδιά. Αυτά είναι. Εδώ το... Δεν μου δίνε μου να σε εξυπηρετήσουν. Κορίτσια, εδώ το φίλο μου να εξυπηρετήσει. Όλα είναι ηλιακά. Αυτή τη συζήτηση είχαμε τώρα. Τώρα για σένα λέγαμε. Δεν έχω μόνο το μικρό του 1,20. Μα έφεγε αυτό, έφεγε αυτό. Είναι ωραίο. Μην το λες. Είναι καλό. Λοιπόν, ελάτε από εδώ τώρα. Ελάτε από εδώ τώρα. Δες εδώ χάγκι αυτούς. Για δω με τα χάγκι μπάγκι γίνεται να πέρα. Δες εδώ τι γίνεται. Δηλαδή εσύ για να τα φέρεις πρέπει να φεύγουν σαν ζεστό ψωμί. Φεύγουν πάρα πολύ. Να το χάγκι μπάγκι πήρε εδώ. Το παιδάκι. Χάγκι μπάγκι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Φάλα φουσκωτά. Έχουμε άλλα φουσκωτά. Φέραμε ξανά πισίνες, σας τα ακούσει, είχε τελειώσει. Ο κορκόδηλος είχε τελειώσει. Περίμενε, κύκνη είναι τώρα στη μόδα. Καινούργη, ναι. Ρε εσύ αυτός είναι τεράστιος. Αυτός είναι νησί. Γι' αυτός λέγεται Island. Είναι τεράστιο. Είναι 2 μέτρα διάμετρο. Μα πού να το φουσκώσει με το στόμα αυτό το δεν πράγμα. Δεν φουσκώνεται. Όπα, δεν φουσκώνεται. Σε βεζινάδικο. Δεν φουσκώνεται. Πέσει να μην κοροϊδεύει τη κοπέλα πίσω. Άστινα. Άρα αυτή δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, αυτό. Εδώ πάει μαζί με το κορίτσι φαίνεται. Τι είναι αυτό, φάτσε. Αυτό φίλε είναι ξαπλώστρα για μέσα στη θάλασσα. Έχει τούτο δύο, μόνο που βαστά. Είναι δίχτυ, ανοίγει. Και το έχει ένα μπαλόνι αυτή μία, όχι. Έχει ένα μπαλόνι αυτή μία, ένα μπαλόνι αυτήν άλλη και ανοίγει και μπαίνει σαν ξαπλώστρα είναι. Και ασορτή πάει και η κουβελιά. Πολύ θα το θέλα. Θα το θέλες. Εδώ. Να την πάρεις να βάλεις τη γυναίκα σου. Λοιπόν, η γυναίκα ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ω παρέ, Στάθη Ψάλτη. Λοιπόν, τέρματα. Να πούμε ότι ο Γιάννης έχει κάνει καριέρα και στο ποδόσφαιρο. Ή κάποτε, ναι. Κάποτε. Στο πού έπεσε, στο Ποσειδώνα. Όχι, όχι, βρε. Πού... Δόξα νοσοκομείο, είδες τώρα που είσαι καστή σου. Δόξα νοσοκομείο. Ξαφνικά μπαίνω μέσα και χτυπάει μπάλα στο κεφάλι μου και πάω στα δίχτυα. Και πανικός στους κερκίδες. Σαν την ελληνική ταινία με τον Βέγκο. Άστα να πάνε. Με το βουτσά, με το βουτσά. Είδες τι είπε τώρα. Ναι. Πήραμε το διπλό όμως. Λοιπόν, εδώ, φιλέ. Αυτό είναι επιπλέον για ναι. Πισίνα είναι πιο πολύ αυτό μου φαίνεται. Οι πισίνες δεν έχουμε στοιχείο εδώ. Άρτουρες η δικιά σου. Δεν έχω πού να τις εύρω εγώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχεις και τη μεγάλη τέτοια. Εδώ έχουμε και τη μεγάλη. Εδώ είναι φιλές για βόλεϊ. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας. Σε αποφεύγουν τα κανάλια. Νάτε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι... δες το κοριτσάκι με το αυτό που το πράγμα. Τώρα, με το χάκι μάκι. Για έλα, έλα να μας πεις. Πώς σε λένε. Ντρέπεται. Ντρέπεται. Καλά κάνεις. Και με το καπέλο. Καλή φόβαση. Είμαι φίλος του μπαμπά. Λοιπόν, από εδώ. Λοιπόν, φουσκωτά, εδώ πάμε. Άντε πάλι. Ρε φίλε, έχεις γεμίσει το τέτοιο τούτα τα κακά σχήματα. Τα... Ρε φίλε, αυτά εδώ γίνεται χαμός με τα παιδάκια. Αυτό λέμε το, ότι δες. Τα αρέσουν στα ναι. Ωραίο το. Λοιπόν, μην νομίζεις ότι θα το γύρεψε ο δικός σου. Και πρόσεξε να δεις.
Κάνεις αυτό που κάνουν στα πολύ κατά, τα μεγάλα έχεις πάρει το. Τα μοιράζεις γύρω-γύρω, έτσι. Το έχεις καταλάβει, έτσι. Δεν έχεις δει στην Αθήνα τώρα να μην λέμε ονόματα. Και αυτά, ναι. Άμα μπας, έχουν για παράδειγμα τις σερπαντίνες σε 20 σημεία όταν είναι απόκριες. Ναι, ναι. Τα βάζεις παντού, είναι αυτό που τραβάει τώρα κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Και δεν υπάρχει και πουθενά, ε. Έχει έλλειψη. Είσαι αποκλειστικός. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει πουθενά. Το γυρεύουνε, δεν υπάρχει. Φαντάζομαι θα έχει φέρει, θα έχει πάρει 2.000 κομμάτια. Όχι, όχι, δεν πρόλαβα. Πήγα, ήμουν Αθήνα, φαντάζομαι ότι για να τα βρω μπορεί να πήγα και σε 20 σημεία. Για να βρω 12 αυτόν έναν, 24 στον άλλον. Δεν είχανε, δεν είχανε. Και ό,τι είχε σκούπα. Σκούπα, βρε όλα. Λοιπόν, λέγω, παιχνίδια, φεύγουν τώρα τα παιχνίδια. Ναι. Όχι σαν Χριστούγεννα. Ναι, έτσι. Είπαμε, τα Χριστούγεννα άσε, είναι... Λοιπόν, λέγω, φέραμε καινούργια από ό,τι βλέπεις. Ναι. Πουλάναμε λέγω. Διαχρονικά, Νιτζάγκο. Κάστρο μόνιμα, γιατί κάστρο, το είχε καμό με το κάστρο. Από μικρός ήθελε να πάρει ένα όχι, κάστρο. Όχι, αλλά είναι στη μόδα τώρα όλα αυτά που βλέπεις, είναι καινούργιοι κωδικοί όλοι. Εντάξει, από... καλά, οι τιμές τους, το κάστρο είναι γκαρσονιέρα στην Καλυθέα. Ναι, λοιπόν, έχει... Εντάξει, έχει Μανώλη. Είναι ωραίο, παιδιά. Και έχει να βλέπετε διάφορο. Και τις τιμές, τις ηλικίες. Σου λέει 9 συν. 9 συν, εντάξει. Δηλαδή να το πάρει, να βοηθήσει λίγο και ο μπαμπάς, να το φτιάξετε. Αλλά τώρα να το πάρετε σε ένα τρίχρονο. Άκου να δεις, το παιδάκι τώρα μπήτσε και μπει μέσα. Έμπα να μην είναι για την ηλικία του και πει αυτό. Εκεί αρχίζει η γρίνα, άστο. Λοιπόν, εδώ φέραμε κράνη για ποδήλατα. Μπράβο, ρε φίλε. Φέραμε κράνη για ποδήλατα. Κύβους του Ρούμπι, αυτά όλα καλά, που ξαγράφανε. Τα... Λοιπόν, εδώ. Εδώ, παραλαβή. Ένα ανοίχτηκε τούτο. Όχι, είναι ποδήλατα μέσα, πρέπει να είναι φτιάξιμο. Δεν είμαι για, για τεχνολογία. Λοιπόν, Μπάρμπι. Μπάρμπι έχει αρκετή. Δεν έχουν βγει ακόμα οι καινούργιοι κωδικοί της. Oh. Θα βγουν Σεπτέμβρη. Εκεί Σεπτέμβρη θα βγει Σεπτέμβρη, για τα Χριστούγεννα. Άκου να δεις. Έχουν βγει σαν σχέδια, ξέρουμε τι θα έρθει. Ναι. Δηλαδή το προσπέκτος γράφει μέσα ένα, το 12ο, θα βγει το κάθε... Δηλαδή εσύ αρχές Σεπτέμβρη θα πας για Χριστούγεννα. Λοιπόν, εγώ αρχές Σεπτέμβρη θα έχω τελειώσει. Μην τα λες, μην τα λες. Αν έρθεις στην αποθήκη αυτή τη στιγμή... Έχεις δέντρα. Έχει μέσα 42 μπαλέτες. 42 μπαλέτες. Και προφανώς επειδή είσαι... Και με περσινές τιμές. Αυτό πήγα να πω. Επειδή κάνεις νωρίς, λοιπόν, οι τιμές θα λοιπόν, είναι... Άκου να δεις, επειδή τα Χριστούγεννα μου αρέσουν. Ναι. Δεν, μπορεί, για παράδειγμα, τις απόκριες να μην το πολύ ψάξω τόσο πολύ. Θα το ψάξω μέχρι ένα σημείο. Ναι. Ήδη το έχω ψάξει. Ναι. Το καλοκαίρι είναι στάνταρ πράγματα. Δηλαδή είναι φουσκωτά, είναι αυτά. Ναι, 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 δεν ναι, έχει ναι. Τον Χριστούγεννων αυτό. Τα Χριστούγεννα... Είναι όλο μαζί. Ότι η ποσότητα που έχει έρθει... θα είναι ποσότητα. Δηλαδή, φέτος θα κάνεις και τίποτα. Θυμάσαι κάποτε που έφευγε να κάτι μπαλέτες στο πάνω και τις αρδιάζα να παίξω. Ναι, ναι, ναι. Αν το δεις φέτος μπορεί να φτάσω, πιστεύω. Τα διπλά. Όχι, να βγω λιμάνι και παραπέρα. Ας σας πούνε τα κορίτσια, γιατί δεν θυμάμαι έρθει. Πιστεύω ότι γιατί φέτος τα δέντρα έχουν ανέβει κατά πολύ. Δηλαδή, τιμή. Εγώ θα πουλάω ίδια τιμή με πέρσι. Δηλαδή το ένα σχέδιο το δέντρο, το στάνταρ δέντρο που παίρνουν, ναι. Θα το δίνω ίδια τιμή με πέρσι. Είχες κάνει κουμάντα να πούμε. Για να καταλάβει, μην νομίζει και ο κόσμος. Να καταλάβεις τι είχα πάρει. Είχα πάρει από 100 κομμάτια στο κάθε ύψος. Είχα τραβήξει. Με είχαν πάρει τηλέφωνο, μου λένε θα διαθέσεις κάποια λεφτά, θα τα αποθηκεύσεις, αλλά θα έχεις δέντρα. Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα, Σεπτέμβρη που λες, εγώ είμαι ήδη... Τελειωμένος. Αραχτός τώρα. Καλά, θα ξαναπάς τα ταξιδάκια σου. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Για πάμε εδώ να δούμε. Λοιπόν, παιχνίδια, εδώ. Από εδώ. Εδώ, ποδήλατα, πατίνια. Πρέπει να πάει μια μπροστά. Γεια σου φίλε μου, καλέ, τι κάνεις. Ποδήλατα, πατίνια. Λοιπόν, πατίνια. Τούτα τα βλέπω πολύ συχνά και κυκλοφορούν. Καινούρια. Τα φέρα προχτές. Έχει ηλικία, πρέπει να έχει. Ρε φίλε, ηλικία, για πιο μεγάλα παιδάκια είναι τούτα. Ναι, τούτο γιατί... Αυτά είναι για πιο μικρά. Ήρθανε ακόμα είναι αυτιάχτα, τα βλέπεις. Αυτά εδώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι τα παιδικά. Και αυτά είναι ωραία, γιατί είναι για μικρά, είναι μετά τους βγάζεις το κάθισμα. Είναι νάτο. Ποιο είναι, α, νάτο, αυτό εδώ. Μετά τους το ανεβάζεις και γίνεται πατίνι. Βέβαια και τα μεγάλα είναι ωραία, για πιο μεγάλα παιδιά. Έχουν και μεγάλη λοιπόν, ρόδα. Από εδώ, Playmobil. Χαμός Playmobil. Έχει τους στάνταρ κωδικούς.
την πειρατικιά σειρά έχουν βγάλει. Αυτό είναι με τηλεχειριστήριο, έτσι. Αυτό είναι με τηλεχειριστήριο, είναι γερανός. Ένα καθισματάκι, πήρα και μου σπάσα. Μου ρίξε ένα άκρη. Ας σου δω κι άλλο θες. Ό,τι θες. Μάνε και... Με συγχύσεις και με συγχύσεις. Ή τα κάνω εγώ τώρα. Πιστεύεις ότι θα συγχυστώ εγώ. Έκαμε. Λοιπόν. Ρε μπάσκι, κάτσα πάνω και σε βλέπω θρεμένο. Μα σε βλέπω θρεμένο. Βρε, σε βλέπω θρεμένο, βρε. Πάσε, είχαμε καμιά δοκιμή. Λοιπόν, α, πισίνα, όχι, αυτό είναι... Η πισίνα είναι Playmobil για παιδιά, για πιο μικρές ηλικίες, μέχρι 3 χρονών. Α, τιμή, εντάξει. Μεγάλο κουτί, μέχρι 3 χρονών είναι. Αυτή είναι η παιδική σειρά. Μετά πάμε, το στάντερ από εδώ, έλα! Έλα, μας κάτι να κάνουμε. Λοιπόν. Κάτι, να δώσω εντολή δηλαδή, σκουκί τώρα, ε! Λοιπόν, βλέπεις έλα. Την τραβάω, έτσι. Εγώ την τραβώ μαζί με σένα που τραβάς λοιπόν, την τραβάς. Λοιπόν, Playmobil χαμός. Έχει τη... Έχεις τα πάντα δηλαδή, έτσι. Έχει τα πάντα έχει. Πάμε από εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι τα μωρά. Κάποια τα άκουγα την άλλη φορά, ήρθα να πάρουμε κάτι. Αρέσει, ο τείχος με το 1 ευρώ που είναι. Θα πάμε. Τον έβγαλε από εδώ. Α, τον έβγαλες και είχε φέρει από προχτές το μικρό. Θα πάμε από εκεί. Και κόντευα να δω. Πολύ είναι την Πέπα. Κλαψουλίνια, Πέπα. Κλαψουλίνια 9 είναι στάνταρ. Πολύ κλαψουλίνη, πολύ Πέπα. Ρε φίλε και Frozen την έχεις. Frozen, ρε Μανώλη, φεύγει. Φεύγει. Κακά τα ψέματα, φεύγει. Και τώρα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι. Α. Εδώ είναι τα Nerf. Εντάξει, και οι τιμές που βλέπω είναι... Εντάξει, πιο ανεβασμένες σε σχέση με τα άλλα, τα ανώνυμα είναι πολύ πιο... Δηλαδή, εντάξει, Nerf, Fortnite, τέτοια πράγματα. Παίζεις ένα δικό σου, παίζει. Ναι, αυτό είναι το κακό και τα φοβάμαι τα βελάκια με το... αυτό είναι, ναι. Ρε φίλε. Να βλέπεις τις ηλικίες να βλέπετε που θα παίρνετε. Του φέραν ένα δώρο, τι να κάνω τώρα εγώ. Του φέραν ένα δώρο, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Εδώ. Έλα εδώ, στο μπλου ή έλα. Πούντα, ήφερες, α. Τούτα πρέπει να φεύγουν. Γκλούι, άστο. Γκλούι γίνεται χαμός. Λοιπόν, έχει από τις φιγούρες. Ναι. Είναι παιδιά φοβερή κατασκευή πάντως. Είναι πολύ καλοφτιαγμένα. Παιδική χαρά. Oh. Που ήρθε. Έχει το σπίτι του Γκλούι. Oh. Μεγάλο. Έχει το αμάξι του Γκλούι. Και έχει και τα πιο μικρά πακετάκια. Τις φιγούρες. Γίνεται χαμός μας. Τα Paw Patrol. Όχι σαν τον Γκλούι. Ναι, όχι, όχι, ναι, ναι. Είναι χαμός, πιτζάμο ήρωες. Και τούτα κάνουν ακόμα... Φεύγουν, ναι. Ρε εσύ, και τούτα εδώ τα αμόγκας ζητούν. Τα αμόγκας και τα αμόγκας πολύ δουλειά. Μα τι κακά σχήμα... Σαν τον Γκλούι δεν φεύγει τίποτα. Ναι. Μιλάμε ότι κάθε μέρα έρχεται κι άλλο, κι άλλο. Άρα πρέπει να του δώσεις κι άλλο χώρο. Κι άλλο χώρο. Είναι λίγη η κωδική του. Δηλαδή δεν έχει κωδικούς πολλούς, είναι το σπίτι του αυτό. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι αυτή, δεν βγάζει να πεις ότι θα βγάλει σαν την Playmobil. Ναι. Είναι 10 κωδικοί αυτοί είναι. Δεν μου λες μπαλάκια paintball είναι αυτά. Ναι. Έχεις και πιστόλι. Όχι. Τα κορίτσια θα ρωτήσεις αυτό, δεν ξέρω. Εκεί με πιάνεις αδιάβαση. Έχει μπαλάκια για το paintball, λοιπόν, αλλά πρέπει να έχει πιστόλι. Και Paw Patrol φεύγει πολύ. Και Paw Patrol. Αλλά σαν τον Blue τίποτα. Όχι, εδώ. Τούτα τα ζωάκια τα καμένα. Τα ζωάκια φεύγουν αρκετά. Τούτα είναι καινούργια που έχεις φέρει. Ναι. Ζωάκια εντάξει, για πιο μικρές. Ρε εσύ, αυτά όμως είναι πολύ ωραία. Ωραίες φιγούρες. Και είναι και μαλακά, δηλαδή ναι. Στα δόντια τους ξέρεις. Ναι. Όχι και είναι εδώ. Από ζωάκια είσαι... Δινόσαυρους. Έχει εδώ διάφορους. Λοιπόν, εδώ ήρωες. Εδώ είναι ήρωες, ε. Εδώ ήρθανε καινούργοι. Αυτός είναι ο... Spider-Woman. Spider-Flex. Όχι, Spider κάτι... Spider ή όλα Spider είναι, βλέπεις. Spidey. Ο Σπάιντι. Ο Σπάιντι είναι με το μεγάλο κεφάλι. Ναι, αυτός είναι σε μικρό του. Αυτό είναι. Ο γιος του δηλαδή. Ναι, είναι σε μικρό του. Είναι σε μικρογραφία. Διαφημιστικά πάμε. Μηνύματα. Πάμε! Δημήτρης Χρυσούλης. Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών.
γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα. Ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση του πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια. Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητής συγκολήσεων. Ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξείδωτου χάλιβα. Κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολήσεις TIG για όλα τα μέταλλα. Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση στα πάντα. Όλα τα παιχνίδια για τα παιδιά στις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα διαφημιζόμενα. Playmobil, Hot Wheels, Hasbro, Barbie, τα πάντα. Και παιχνίδια από ένα ευρώ. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Ήδη για το σπίτι, από τον κήπο μέχρι τη Σοφίτα. Προϊόντα περιποίησης και καλοπισμού και ήδη καθημερινής χρήσης. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Κάθε μέρα δεκάδες πελάτες μας κερδίζουν εκπτώσεις στο ταμείο μετά την αγορά τους. Αποστολή Store στο παλιό ταχυδρομείο. Επανάσταση. Δεν πουλάμε, δίνουμε αγάπη. Λοιπόν, οι ήρωες πολλούς έχουν βγει καινούργοι. Αυτός εδώ, κυριούλης. Α, ο Ρόμπιν. Α, εσύ τους ξέρεις, εγώ δεν τον ήξερα τώρα να σου το πω. Αυτός εδώ, ναι, είναι καινούργοι πάλι. Έχει και τον Τζόκερ, ο οποίος έχει τελειώσει. Έχει εδώ την κοπελιά. Δεν ξέρω τι, κάπως, στο Σπάιντι. Ναι, στο Σπάιντι είναι και αυτή, ναι. Έχει εδώ τους δύο, είναι καινούργοι αυτοί. Λοιπόν, μη δουν εδώ Spider-Man, κάτι. Άλλα χρώματα. Οι τρεις. Ναι. Πώς, μα είναι της Marvel. Εντάξει. Δεν έχεις αντίστοιχες. Θα σου δείξω, έχει κάτι λούτρινους. Όχι λούτρινους, σε τέτοιο θα είναι τα παιδάκια. Δεν τους πολύ κυκλοφοράνε. Δεν τους βγάζουν, ναι. Λοιπόν, εδώ έχει από Hot Wheels πίστες όλα αυτά. Και ο Μάριο, και τα Μάριο αρχίζουν. Έχει πιάσει και κινείται αρκετά. Γιατί παίζει, το παίζει τηλεόραση. Θα σου δείξω και μέσα. Γκορμίτι πολύ. Γκορμίτι, ναι. Έχει ανεβάσει πολύ ο Γκορμίτης. Ναι. Δεινόσαυρους εδώ, κάτι drone, κάτι τι drone? Κατευθυνόμενα παιδικά που πετάνε τα παιδάκια. Τα παιδάκια καινούργια πάλι. Τα παίρνει και ο μεγάλος. Να ρε, έχεις και αυτό εκεί το αυτοκίνητο που του βάζει το γάντι και του. Τι κάνεις, διάφορα. Όλα τα έχουμε. Ναι, όλα τα έχεις. Τις τιμές όμως. Να και ο άλλος με το χάγκι μπάγκι. Έλα, για άλλα εδώ, μικρέ, έλα εδώ. Πώς σε λένε σένα? Τάσο. Ρε μου λες, Τάσο, τούτο εδώ το πράγμα πού το είδες και το πήρες? Εκεί. Πού το είδες στην τηλεόραση? Πού το είδες στην τηλεόραση? Και σε αρέσει τώρα αυτό? Τι το κάνεις, το πάει σε αγκαλιά και κοιμάσαι? Τι θα ξυπαστάσω? Δευτέρα. Και τι θα γίνεις το μεγαλώσεις? Αστυνόμος. Να τα, αστυνόμος. Οι αστυνόμοι αυτά τα χακιμπάκια, αυτά τα βλέπουνε, τα μαζεύουνε. Μπράβο ρε Τάσο. Λοιπόν, κάτι ξέρεις και τα βάζεις γύρω γύρω. Το λέω. Κάπου θα τον πετύχει τον Τάσο, τσακ θα τον βουτήξει. Δε τα παιδάκια με τα χάγκι γκάγκι, πώς τα λένε? Λοιπόν. Χάγκι γουάγκι, έλα δε εσύ. Πώς σε λένε? Καμένη ντρέπεται. Λοιπόν, έχουμε και το Sonic. Εδώ. Τι το Sonic, εδώ να που τον. Και ο Sonic πάει πολύ. Πάει πολύ υπόψη. Και ο Sonic, αλλά όχι σαν αυτό. Όχι σαν αυτό. Έχει βγάλει φιγούρες και τέτοια. Σου είπα, δεν υπάρχουν, δηλαδή τα έχουν εξαλείψει όταν μου τα στείλανε εμένα στο κινητό να τα δω για να τα πάρω. Ναι. Δεν τα δω καθόλου. Δεν τα άνοιξα καν. Λέω τούτο το πράγμα τώρα με τα δόντια. Ρε φίλε, και εγώ τώρα. Και αρχίζουν ξαφνικά. Και αρχίζουν και παίρνω τηλέφωνο την κοπέλα μου, λέει, ξέρεις, έχουν εξαλειφθεί, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Οπότε παιδιά, εδώ θα τα βρείτε τα χάγκι γουάγκι. Εδώ, πάμε. Παίρνουν πια τα παιδάκια τέτοια? Παίρνουν. Παλιά εμείς παίζαμε με. Καινούργια, μπορντόζες, αυτά είναι όλα καινούργια. Τα έφερα προχθές με κάτι τσάπες, με κάτι τέτοια. Καινούργια. Νταλίκες είναι καινούργιες. Αυτά εδώ είναι καινούργια. Αυτά είναι τα μη. Κοίτα αυτό τώρα, ωραίο. Τηλεκατευθυνόμενο αυτό. Ωραίο. Και απίστευτη τιμή του. Ρε, φοβερή τιμή. Είναι καλή τιμή του.
Και εγώ και κάπου έχω φέρει μια τσάπα. Και αυτή η ωραία μου άρεσε. Φοβερή τιμή. Είναι γκρι και μου διαφεύγει τώρα. Ναι. Και δεν πειράζει, έχει μια τσάπα. Λοιπόν, εδώ. Και πάμε τώρα εδώ που γίνεται. Έφερε κι άλλα. Ναι, Νταλίκα. Κάτσε εδώ την Νταλίκα. Όχι, όχι, δεν την είχαμε σίγουρα. Η Νταλίκα έχει ως ένα κοντέινερ. Λοιπόν. Αλλά είναι ρε. Σκουπιδιάρα καινούρια. Έχει, τι είναι ως καινούρια, έχεις πουλήσει. Προχθές, ναι, ήρθε προχθές. Έχεις πουλήσει. Και άλλο σχέδιο. Είναι με κάδους πλησίματος από πίσω και τέτοια. Ωραία, φίλε. Είναι ωραία, οκ. Okay, αλλά όχι, ναι, την αλήθεια ωραία, είναι, ωραία. Είναι τρομερά. Και τώρα αναμένω. Ναι. Και αυτό καινούριο είναι. Τώρα αναμένω με παιδιά τα καινούργια για Χριστούγεννα, έτσι. Κάτσε ρε ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Είναι Σεπτέμβρη, θα βγουν πια. Σε ένα μήνα, Μανώλη. Σε ένα μήνα. Ένα μισή μήνα θα, είναι... θα πρέπει να δώσει παραγγελία. Κάτσε, εμείς περιμένουμε να έρθουν τουρίστες του καλοκαιριού. Θα έρθουν και αυτοί. Θα έρθουν. Έχουμε έχεις τουρίστες εσύ. Δεν έχω πολλούς, αλλά. Όλο ξένους βλέπω στο μαγαζί. Να δεις. Έχει ξένους, γιατί ξένους δεν υπάρχουν πια. Οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι έχουμε τουρισμό πάρα πολύ πάνω. Πάνε σε χωριά. Κάτσε, ρε, έχουν σπίτια, Μανώλη. Έχουν σπίτια. Α, έχουν σπίτια. Σότεροι έχουν σπίτια, είναι Αθηναίοι, είναι από άλλα μέρη. Αμερικάνοι ήρθαν. Μένουν, γιατί εγώ το πρωί που έρχομαι στη δουλειά, 7 η ώρα το πρωί, τα ξενοδοχεία ακόμα δεν έχουν φύγει από τον καρφά και αυτά να βγουν σε παραλίες. Τα αυτοκίνητα, φίλε, είναι μέχρι. Σοβαρά. Κολντεσάν, Ερίθα και άλλο. Προ τα εκεί, πλάκα, Τζίαν, όλα είναι τίγκα. Τίγκα. Δηλαδή, α μην. Δεν βοηθάνε τα εισιτήρια. Το έχω ξαναπεί. Δεν βοηθάνε τα εισιτήρια. Στις Κιάθο πήγες που ήταν να πας. Όχι, Θάσο θα πάω. Στη Θάσο. Θα πάω. Θα κλαις μια εβδομάδα. Θα κλαίω μια εβδομάδα, αλλά θα σου πω και το άλλο. Θάσο, σου ξαναείπα την τιμή των εισιτηρίων πόσο ήταν. Για 4 άτομα και το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. BNL και με καμπίνα δίκλινη. Και τα παιδάκια μαζί. 360 ευρώ. Θάσο από Θεσσαλονίκη. Όχι, από Χίο. Από Χίο. Δεν κατάλαβες, από Χίο. Από Χίο να πας έχει πολύ καλά. Να το... Καλημέρα, Γιούλα μου. Καλά, το να έρθεις εδώ είναι το θέμα. Ναι. Πόσο είμαστε περίπου ηχητικά. Πόσο είμαστε περίπου χρονικά. Ωραία. Δεν το δέχομαι αυτό. Τι. 900 ευρώ εισιτήρια. Ή πρέπει να επιδοτηθεί η γραμμή και να βγάζουν πιο φθηνά εισιτήρια. Κάπου και τρόπο. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι απαγορευτικό το. Δεν μπορεί μια οικογένεια να φύγει στα καλά καθούμενα χωρίς σπίτι αυτή την Αθήνα. Για ποιο λόγο να μην πάει. Δηλαδή να πάει απέναντι Αίγινα να μείνει. Δηλαδή κοντά Κυκλάδες. Ναι. Είναι πολύ πιο λίγα τα εισιτήρια. Κατάστρωμα τώρα επιτρέπεται 60 ευρώ το κατάστρωμα. Ναι, αλλά παίρνει αέρα. Παίρνει αέρα και κρυώνει όλη νύχτα. Και αντί να έχει και σκοθάλασσο. Και λούτρινα. Ρε, λοιπόν, λούτρινα πολύ να μην πάρα πολύ. Φοβερή κάμπια. Την κάμπια. Ποια κάμπια. Καταρχήν, δε στο Σπάντερμαν, δε εδώ. Μπαμπάτσικο. Για ένα πράγμα. Τούτος είναι καλή τιμή. Μπαμπάτσικος. Όχι, είναι πολύ φτηνός. Το τρώει το φαΐ. Εδώ. Ω, μια χαρά. Ναι, έχουμε και το μικρό του. Για μικρά παιδάκια αυτά τα no-name. Δες. Άρε, φίλε. Ωραίο πράγμα, ρε εσύ. Έτσι. Για μωρό, δηλαδή. Είναι ωραία. Και η Ελλάδα είναι ωραία. Περίμενε. Και αυτή είναι ωραία. Α, Πέπα. Πέπα όμως. Ναι, αμέ. Και αυτή φτηνή. Τζάμπο. Και παιδιά, ωραίο... τα καινούργια λούτρινα που έχει φέρει είναι... Και ένα ωραίο σαλιγκάρι. Περίεργο να μην το βρίσκεις εδώ που τα έχεις τι ωραία τακτοποιημένα. Ξέρω. Έχεις δίκιο. Είμαι... Ναι. Βέβαια, για να τα έχεις εσύ έτσι, πά να πει ότι έτσι δουλεύει καλά. Να το. Μικρό είναι ρε. Ναι, αλλά είναι ωραίο, έτσι. Ναι. Δες το. Ωραίο για πράγμα. Ωραίο υλικό. Ωραίο παιδιά, για μωράκια, δωράκια. Λοιπόν, έχουμε φέρει εδώ τα μικρά, Παπαστρούφ. Α, όλες τις τέτοιες. Σπάιντερμαν, Πέπα μικρή, Μίνι. Έχει διάφορα. Φεύγουν αυτά. Πάρα πολύ. Χαμός γίνεται, λοιπόν, παιδιά. Ήδη πάρτι. Λοιπόν, ήδη πάρτι δεν το μεγαλώνεις. Θα μπορούσα να το μεγαλώσω. Αλλά εάν το φτιάχνα, θα μπορούσα να σου βάλω ένα διάδρομο με ήδη πάρτι. Δηλαδή, ποσότητες που έχουμε. Ναι. Ποσότητες υπάρχουν πολλές. Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κόψουμε, κάτι πρέπει να βάλουμε. Οκ, okay, δεν πειράζει. Εδώ είναι. Όλο αυτό φτιάχνεις. Με αυτά εδώ όλα. Όλος αυτός ο στολισμός. Πόσο. Έλα ρε φίλε. Αυτό. Και για μπαλόνια, για σχέδια φέραμε και κεράκια. Φέραμε νερομπάλωνα που βιδώνουν πάνω στη βρύση. Ναι. Δεν τα είχαμε, τα ψάχναμε αρκετές μέρες, δεν τα βρίσκα. Α, τα θένε αυτά τα παιδάκια. Βιδώνουν, γιατί δεν είναι το άλλο ένα-ένα που το βάζει στη βρύση και γεμίζει. Περίμενε, βιδώνουν, ανοίγεις και τα γεμίζει. Αυτό βιδώνει, δηλαδή, όχι, βιδώνει πάνω στη βρύση. Έχει... Ναι, ανοίγεις το νερό και, γεμίζουν όλα και τραβάς ένα-ένα. Α,
Δεν χρειάζεται δηλαδή, να καθίσει το δένεις. Είναι δεμένο ήδη. Όλοι οι αριθμοί. Όλοι οι αριθμοί για πάρτι. Πιατάκια. Πιατάκια, ποτηράκια. Έχει τα πάντα από ήδη πάρτι. Σου λέω γύρισα προχθές. Α, τούτα είναι καινούρια τέτοια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να τα νερομπάλωνα που σου λέω. Νερομπάλωνα έχει φέρει παιδιά εκατοντάδες. Και για μπουγέλα και για. Όπα, όπα. Εδώ είναι το μηχάνημα με τις φούσκες. Τι κάνει αυτό. Αυτό το αφήνει κάτω και βγάζει. Μέχρι να χαλάσει το υγρό. Α, είναι σαν το άλλο που γύριζε. Σαν το πιστολάκι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, εδώ... Τούτα καινούρια. Όχι, όχι τούτα... κάποια είναι καινούρια. Κάποια, ναι. Κάποια είναι καινούρια. Κατασκευές. Δεν είναι όλα. Έχω φέρει αρκετά καινούρια. Και κάτι... Δεν τα βρίσκω. Πού να τα βρεις. Αυτά είναι. Πρέπει να έρχεσαι πιο συχνά στο μαγαζί. Εδώ για τα κορίτσια έχει. Εδώ για τα κορίτσια. Νύχια, βαψίματα. Αυτά είναι καινούργια. Εδώ. Να τα, έλα εδώ. Κάμε εσύ πρώτα μια κόρη και θα βάλω κι εγώ. Λέστα. Τι είναι αυτό. Είναι καντίνα με σαλέ. Παιδιά, να το πας δώρο αυτό σε παιδάκι. Είναι φτηνά. Αυτή είναι όλη η ανώνυμη σειρά. Είναι φτηνή. Μα δεν το κατάλαβα. Γιατί παιχνίδια είναι κι αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει. Παιχνίδια είναι κι αυτά. Βέβαια και τα χάκι-γουάκι είναι φθηνά, έτσι. Εκεί με τα χάκι-γουάκι μας έχεις. Μας έχεις χακιάμι. Fisher Price. Λοιπόν. Έφερα πας ξύλινα για παιδάκια. Καινούρια. Ναι. Είναι τα ξύλινα που μπαίνουν μέσα. Πολύ ωραία. Πας λέγει ποσό πάντως εδώ βλέπω. Πας, λένε, για μικρούς, μεγάλους. Είναι όλα. Πας, να βλέπουν, να μαθούν την ώρα. Α, ωραίο. Ρε εσύ τούτο, το θυμήθηκες από εδώ. Έτσι. Που του κάνεις από κάτω. Ρε εσύ αυτό το πράγμα. Είναι παλιό. Είναι χρόνων. Λοιπόν, και κάπου έχω και κάτι πικουίνους πάλι, καινούριους. Λοιπόν, Fisher Price. Το φέραμε μέχρι πίσω. Που ήταν εδώ κουβέρτες, αν θυμάσαι. Ναι, κουβέρτες τώρα και καλοκαιριάτικα. Άρα, πολύ να με το Fisher Price. Τούτο εδώ, παιδιά, πολύ ωραίο γιογιό με σκυλάκι εκπαιδευτικό. Πολύ. Ξέρετε πόσο είναι οι πάνες, τι κοστίζουν οι πάνες κάθε μήνα. Εδώ, καινούργια και αυτά. Α, ωραίο αυτό. Φτιάχνει κατασκευή και ρίχνει την πύλια και κάνει τους γύρους. Εντάξει, και είναι, αρέσει, πολύ φθηνό είναι αυτό. Ναι, είναι μεγάλο κουτί, για δωράκι είναι πολύ ωραίο. Για δωράκι, παιδιά, και θα ασχοληθεί και οι γονείς. Λοιπόν. Πολύ ωραίο. Τιμόνια, πιστόλια, χάγκι μπάγκι. Για μένα λέει να αποθέσω, Βάνα, όχι, λέει. Βρε. Όχι για σένα. Λοιπόν. Όχι για εδώ. Σένα, Στεφάνη μου. Πάμε τώρα. Εδώ. Εδώ είναι το 1 ευρώ. Α, 1,20. Εντάξει, θέλω να πω, λοιπόν. Τα ψάχνατε. Λοιπόν, έλα εδώ. Σούπερ Μάριο. Τι είναι αυτό. Για παιδάκι. Ναι. Και τι έχει μέσα. Λέει, σαν τα Lego είναι. Α. Λοιπόν, καινούριο. Εδώ είναι τα 1,20. Ναι. Χάγκι Γουάγκι. Και τι κάνει, ανάβει φως. Όχι. Ω, είναι σαν τα Lego, είναι τέτοιο πράγμα. Κατασκευές φτιάχνεις. Α, μάλιστα. Κατασκευές. Έχει Spider-Man, έχει Spider-Man, έχει Ninjago, έχει διάφορα από ό,τι βλέπεις εδώ. Αυτά είναι και για γενέθλια και για πάρτι. Για ό,τι θες. Μπράβο. Τι έχεις φέρει ωραίο τώρα για... Α, τούτα εδώ τα παιχνιδάκια, ναι. Εδώ είναι με το νερό, τα είχαμε ναι, και εμείς. Ναι, τα είχαμε και εμείς. Και εμάς ήταν τα... Θα ρούσαμε πως είχαμε PlayStation τότε. Λοιπόν, έχει εδώ. Γλίτζες. Έλα, μέτρημα. Τι έγινε. Γλίτζες. Τι κάνετε. Καλά, αρθή μου. Έχει εδώ. Τι είναι καινούργιες. Γλίτζα. Ναι. Μανώλη, μην το κάνεις. Άμα το θέτω παιδάκι, θα το πάρεις. Μέσα σπίτι και κάνεις και τα χαλιά. Τώρα καλοκαίρι είναι καλά στα πλακάκια. Λιμόνα να δεις μέσα στα χαλιά. Δεν πειράζει, δεν παθαίνει κάτι. Ζωντανά είναι. Πολύ πράγμα. Βλέπεις τι γίνεται εδώ. Από σβούρες. Και διάφορα, αυτό είναι το καλό. Ότι... Ναι, έχει διάφορα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Το φέρνεις εδώ, να. Από τίτσο, από ούνο, αυτές όλες είναι του 1,20. Α, τράπουλο, τέτοια, ε. Και αυτή είναι για την πάρκη για μεγάλους ή είναι για ναι, παιδάκια. Όχι, για μεγάλους. Για μεγάλους τον είναι. Α, μπράβο. Τίτσο, αυτοκινητάκια, αυτή όλη είναι η φτηνή σειρά. Και πάνω, δεν τα έχουμε ανοίξει όλα. Εντάξει. Έχει με Mini, έχει με Avenger. Ναι. Δηλαδή έχει διάφορα από ό,τι βλέπεις. Είναι όλα αυτή η κατηγορία. Πάμε! Ώρα για διαφημίσεις. Δημήτρης Χρυσούλης. Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές.
Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών. Γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα. Ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση στον πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια. Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητή συγκολλήσεων, ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξείδωτου χάλιβα, κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολλήσεις TIG για όλα τα μέταλλα. Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Άλλη μία, δεν το έχει τραβήξει. Ελάτε άλλη μία. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Μπράβο! Πλαστελίνες αυτές που φεύγουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Τούτες εδώ, παιδιά, που είναι... Και εγώ τους είχα παρεξηγήσει. Ήρθε μια κοπέλα και έκανε, έδειχνε του μικρού. Φτιάχνεις... Όπα, όπα. Ψαράκια. Του Λούνα Πάρκ. Είναι με το καλάμι, ναι. Χαμός με αυτά. Φέτος. Καινούριο. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Ωραίο πραγματάκι φαίνεται. Με καλάμια. Και άλλο σχέδιο κάποιο. Όχι, ωραία συσκευασία, τέτοιο ωραίο... Ποια εταιρεία είναι αυτή, Λούνα. Εδώ πικουίνι, αλλά έχω φέρει ένα καινούριο σχέδιο. Απλώς μου τους δώσανε σαν δείγμα, γιατί τα Χριστούγεννα θα φέρουμε αρκετούς. Είναι η στάνταρ αξία για παιχνίδι αυτό. Πικουίνι, παιδιά, έρχεται στα βάθη των αιώνων αυτό το παιχνίδι. Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, επιτραπέζια εδώ. Επιτραπέζια πολύ. Ποσό. Από μονόπολη μέχρι ό,τι άλλο θέλεις. Γράφανε για αυτόν που αθωώσανε το θεάτρο, το σκηνοθέτη. Το Λιγνάδι. Λέει στη Μονόπολη να μπαίνει στη φυλακή, πιο πολύ θα μένει μέσα. Τελικά έχουν δίκιο. Ο Γαβαλάς ήταν ο πιο άντρας από όλους φίλες στη φυλακή. Ωρε φίλε, Αμερικανάκια! Λοιπόν, Αμερικανάκια. Παιδιά. Οχτάρες. Έτσι. Κατραμά. Ένεχο, βαρύβια από παταβρόρες η Μανώλη. Οχτάρες. Έτσι. Για, και... Παιδιά, οχτάρες μπίλες. Τα παιδάκια δεν θα ξέρουν τώρα τι σημαίνει. Αμερικανάκια. Και οι απλές ήταν οι. Όχι, οι αριστερές ήταν με τη ρίγα στη μέση. Είχαμε διάρρη. Οι Κινέζες ήταν αυτές με τις γραμμές. Ναι, 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 ναι. Ναι. Τα Αμερικανάκια τα λέγαμε γιατί τα φέρνανε τα παιδάκια. Τα καζάκια μετά βγήκαν στα περίπτερα. Τα παιδάκια στην Αμερική, ε. Ναι, ήταν άλλες. Ο Αμερικανάκια, πια μου ανοίγει. Τώρα έχουν ξεκινήσει οι μπίλες και φεύγουν. Και παίζουν. Πάρα πολύ, ναι, γιατί μου τα είχαν γράψει τα κορίτσια. Αχ, κάτσε, έχω υπόψη μου. Ένα παιχνίδι, μια ταινία που είχε βγει στο τέτοιο με το Καλαμάρι. Ναι. Είχε μια δοκιμασία με μπίλες. Με μπίλες. Το Καλαμάρι, βέβαια, δεν πρέπει να το βλέπουν παιδάκια. Να το όχι, όχι, εννοείται αυτό. Ούτε αυτά τα... Να τα ψαράκια που σου λέω, εδώ είναι και τα άλλα. Φίλε, ωραίο δώρο όμως αυτό, έτσι. Και είναι φτηνό. Αυτό είναι φτηνό. Περίμενε να βρούμε την τιμή του. Νότ. Και είναι το κλασικό του Λούνα Πάρκ που γυρνάει και βάζει το παιδάκι και... Καλάμι. Κι άλλο έχεις με ψαράκια εδώ πέρα. Έχει πάρα με ψαράκια, έχει πολύ ποσό. Ψάρεμα πάλι είναι, τέτοιο. Ξέρεις, έχει βγει στη μόδα αυτό τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έχει βγει. Λόγω καλοκαιριού. Κατασκευές, εργαστήρια, pancake, chef και τέτοια. Ναι. Σοκολατομηχανές, γλυφιτζούρια. Τέτοια πράγματα. Καλλιντικά. Να και η άλλη πικουίνη που σου έλεγα. Εντάξει, δίπλα τα έχουν. Τακτοποιημένα είναι. Ήρθανε τώρα, δεν τα έχουν βάλει ακόμα οι κοπέλες. Τι είναι καινούργιο σχέδιο. Παρόμοιο με το άλλο. Ίδιο είναι, απλώς αλλάζει το σχέδιο. Και οι πιγκουίνοι αλλάζουν λιγάκι. Σουμπούντεο. Πού το θυμήθηκε τώρα το σουμπούντεο. Έτσι, και αυτό. Γκρινιάρης, φιδάκι, δίπλα. Παίζουνε πια. Ναι. Παιδιά, και σουμπούντεο. Και αυτό είναι ωραίο. Να θυμηθούμε. Γκρινιάρης και φιδάκι. Παιδιά, σουμπούντεο ήταν τότε, γινόταν πρωταθλήματα παγκοσμία. Τότε,
Πόρε φίλε! Πας εποχή Αιγαίου πίσω εσύ. Ναι. Εκεί πέρα, ε. Πάμε εκεί. Όλα τα συνδυάζει με, με μπαρ. Ναι, ναι. Τρίβιαλ που παίζει ο κόσμος. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά εμείς. Δεν έχει, πια και κανένα της ωφέλειας. Φούσκες. Φούσκες. Αυτές είναι και για γενέθλια. Ναι. Να τις δίνουν δώρο. Έχουν φέρει αρκετά σχέδια, δεινόσαυρους, αρκουδάκια, τα πάντα. Γιο-γιο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα... Yeah. Κάτσε για να παίξει όλο αύριο. Λοιπόν, πάμε από εδώ τώρα. Τώρα τελειώνουμε πια, να πάω στη βάση μου κι εγώ, γιατί η κατάστασή μου θα είναι η ρίτσα πάνω αφιώνει. Καρέκλες έχεις φέρει. Έχω μόνο πλαστικές, παιδιά. Ομπρέλες. Ομπρέλες έχουμε. Εδώ, ό,τι έχει να κάνει με αφιγραντήρες, με σακούλες, φέραμε, βλέπεις, γίνεται... Έχει πολύ πράγμα. Οι θήκες για τα θήκες μαζέψετε. Για καλά, τα ρούχα τα έχουν μαζέψει πια. Τώρα θα τα ξαναχρειαστούμε το Σεπτέμβρη. Για χαλιά κρύ... Μάνιλα καινούρια. Πολύ καλά. Τράβα. Πόσο είναι αυτά. Τράβα. Ένα 20 ωραίο μωρομάντιλο τράβα. Και ένα βασικό. Α, ελάτε, έχουμε εδώ, Δεσποινής. Έχουμε εδώ, ελάτε. Χρωμοπαγίδες, νεφθαλίνες, λεβάντες, αφιγραντήρες, έχει τα πάντα. Α, ωραίο άρωμα αρέσει έχει. Ναι. Αφού σου λέω, άστο, δες εδώ κυβότια με λεβάντα, με αλόι βέρα, με χαμομήλι, όλα είναι μωρομάντιλα, καινούργια κι αυτά. Τα χαρτιά τα χιώτικα και μπράβο. Εδώ είναι κι αυτά. Γιατί ρε φίλε τώρα... Καρακλάκια, γιο-γιο. Τώρα που κλείσε και το χαρά μου, εσύ έχεις μείνει για να... Δεν έχει κανένας, ναι. Τώρα θα δεις τους τριγμούς. Τους τριγμούς. Εντάξει, ναι. Μακάρι να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αγορά. Κάδους πολλούς, πιγκάλ. Πιγκάλ, μπεντάλ. Καπάκια για λεκάνες και παιδικά. Έχει και αυτά τα πάντα και αυτά. Μπράβο. Γυαλικό πολύ. Ποτήρια. Πιάτα. Πυρούνια. Κούπες, πιάτα, γυάλες για τώρα, για αυτά. Για τα πάρτι. Ναι. Ναι. Τα σάκια παραλίας. Ω, παιδιά τα μαγαζιά. Πολύ ωραίο αυτό. Τα σάκια παραλίας και είναι δες, η τιμή του είναι καλή. Πολύ καλή. Το θέμα είναι να μην τους τα κλέβουν από τα τέτοια. Ψηλό κακό, ε. Εντάξει. Ρε εσύ, Γιάννη, δεν είδα τη γωνιά του συγχωρεμένου. Κάπου είναι κάτι λίγο. Κάπου είναι καλά. Οι θείες τώρα δεν πάνε στις εκλογές. Δεν πάνε. Τάπερ, από τάπερ έχει ό,τι θέλετε. Κουτιά αποθήκευσης, κανάτες. Εδώ είναι τα πλαστικά, εδώ είναι όλα. Θερμός για την παραλία. Έχει από τάπερ, από τούτα, τα πάντα. Όχι, είναι καινούρια. Όχι. Όχι, αυτά είναι παλιά. Κουτιά αποθήκευσης καινούρια. Κουρτινόξυλα. Κορνίζες πάρα πολλές. Φεύγουν οι κορνίζες. Ναι. Τι βάζουνε, το συγχωρεμένο. Βάζουνε και κανένα από αυτό. Είναι πιο μοντέρνες αυτές, δεν τις παίρνουν. Λοιπόν, από μαχαιροπύρουνα, κουτάλες, τα ψιά, τα ψάκια, μαξιλάρια πολλά. Μαξιλάρια... Βλέπεις, έχει πάρα τάχεις. Πολλά. Πάλι καλά που βγάλες και δεν τις κουρελούδες και τις κουβέρτες και τα τέτοια. Κουρελούδες είναι φίλε διαχρονική αξία τώρα καλοκαίρι. Κουρελού, σωστό. Κουρελού είναι την παίρνει, είναι στη μόδα τώρα. Στη Σκιάθο πήγα στις μαξιλάρες κάποτε και είχε κουρελούδες ντυμένες και καθόταν κάτω. Κάτσε, τούτη λοιπόν, την τσάτα την ξέχασε καμία γυναίκα ή όχι. Όχι, είναι... πουλιέται κι αυτή. Κουτιά αποθήκευσης, τραπέζια έχουμε ακόμα. Ρε ζει μοναστηράκι. Πόδια έχει. Έχουμε, μπροστά είναι στη μένα. Αυτά. Αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Ναι. Το κεφάλι σου. Εσύ εδώ έρχεσαι για εκδρομή. Έρχεσαι και γυρίζεις. Λάμπες. Με νάιλα, με το μέτρο. Σκούπες, ακαθαριστικά. Εργαλεία. Φραγάδι. Ασετών. Τα πάντα έχουμε. Θα βρει ο καθένα. Άμα βρείτε κάτι και δεν το έχω. Ανεμιστήρες. Ναι, τους έχουμε στημένους. Μα θα τώρα αρέσει πρέπει να έχεις. Και να τους έχεις για να δουλεύουν κιόλας. Θα τους φτιάξουν οι κοπέλες να τους δούνε. Καρέκλες παραλίας δεν δείξαμε εδώ. Ναι. Αυτή εδώ είναι πολύ καλή. Κάτσε. Κάθομαι κάθε μέρα εγώ, κάτσε. Αυτή. Και βάζεις εδώ και τον καφέ. Είσαι αραχτός και πετάς. Πόσα έχει αυτή. Για ψάρεμα είναι. Εδώ. Θα δούμε. Έλα. Έλα ρε εσύ. Εδώ είναι. Παιδιά. Τα τραπεζάκια είναι αυτά εδώ. Τα στρογγυλά. Ναι. Ορθογώνια έχουν μείνει κάτι. Τους ανεμιστήρες πρέπει να τους βάλεις να δουλεύουν. Ναι. Έλα να σου πω, μπορώ τα πάντα. Όχι. Όχι βέβαια. Θέλει και βοήθεια λέει στο σπίτι. Άστα, με έχει ρημάσει. Να βοηθάς και στο σπίτι, να βάζεις κανένα... Ένα πλυντήριο, ε. Κάνα πλυντήριο, το πλυντήριο βάζεις μονάχο. Άσε το κάψω, να πάρει φωτιά όλα. Θα λοιπόν, βάζεις. Παιδιά, λοιπόν. Για καλοκαίρι είναι ό,τι έχει είμαστε μείνει. Είμαστε πλήρες, ό,τι είναι γεμάτο, πια. Το βλέπεις ότι είναι γεμάτο. Ναι. Εντάξει.
Κάτι άλλο έχουμε τώρα. Ό,τι έχει μείνει. Τώρα τίποτα. Τίποτα, έχουμε κάτι άλλο. Τίποτα. Άκουσα πάλι, ετοιμάζονται σχέδια για το θόλος πάνω. Ξανανοίξαμε. Τα ίδια. Μην πιάνω με τη γρινά. Όλα θα γίνουν μια χαρά. Πάμε όλα. Καλά. Άλλο λέω, όλα θα είναι καλά. Πώς θα βλέπεις εσύ. Μια χαρά. Όλοι τα περιμένουν. Πολλές εκδηλώσεις έχουμε. Όλα, σήμερα δεν είναι. Χτες είχε συναυλία. Ο Λιούντρης με τη... Ρίχνουν ασφάλτους. Ναι. Εδώ απ' έξω φτιάχνει η κατάσταση. Το γεφύρι θα γίνει. Το γεφύρι θα γίνει. Το φράγμα. Το φράγμα θα γίνει. Το αεροδρόμιο προχωράει. Προχωράει. Ξενοδοχεία δεν έχουμε. Ξενοδοχεία, ακού να δει. Έβλεπα χθες κάποιος ανέβασε ότι φταίμε, λέει, και που ένα άλογο δεν τρώει σε ένα χωράφι. Φταίει ο Δήμαρχος, ναι. Καλά, αυτό ήταν. Αυτό πια είναι τραβηγμένο. Αυτό ήταν, ναι. Αυτό είναι τη στραβιά, τη στένε. Ναι, να μην το πω. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι σαν και σένα. Πας και λες, έχω κάνει, έχω φέρει τα πάντα. Θέλω, εγώ ξέρεις τι μ' αρέσει να πάνε όλοι να βοηθήσουν την κατάσταση. Αφού βγάζει έργο τώρα. Στην Ελλάδα είσαι βρεσί. Βγάζει έργα. Στην Ελλάδα είσαι βρεσί. Προσπαθεί. Ναι. Προσπαθεί. Έχουν πάρει μπροστά. Οι μηχανές. Ναι, έργα από εδώ, δρόμος, από εκεί το συντριβάνι, από εδώ το ένα, από εκεί το άλλο αεροδρόμιο. Βοηθήστε, μην πάμε τρικλοποδιές ο ένας στα λόνου. Και το συντριβάνι, ρε φίλε, πεντακάθαρο μου κάνετε. Ναι, είπαμε, δηλαδή όλη η χώρα είναι πεντακάθαρη. Όχι, συντριβάνι, γιατί είναι ο Σταύρος ο καταβουτιστής. Εγώ που γυρίζω δηλαδή όλη μέρα. Ναι, πάμε, μισό λεπτό και έχουμε πάμε ρεπορτάζ. Πολύ καλά πιστεύω. Ναι. Σταμάτησε, λέει, πώς τον βλέπεις εσύ. Πολύ καλά, πολύ καλά. Εσύ θέλω να πεις που είσαι. Απλά όταν κάνεις 10, ο άλλος σου ζητάει 11. 11, αυτό είναι το κακό και πρέπει να βοηθήσουν όλοι μαζί. Αν νομίζουν ότι θα πάμε έτσι μπροστά, πρέπει να πάνε μαζί του. Εδώ ο ένας θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου. Γιατί δουλεύει ο Γιάννης, δεν βλέπει ο άλλος. Γιατί δεν δουλεύει ο Κώστας, βλέπει γιατί δουλεύει. Το σκοπός είναι να βλέπεις το μαγαζί σου. Γιατί το σπίτι σου. Άμα βλέπεις το σπίτι του Αλαιονού για το μαγαζί του Αλαιονού, θα πέσεις μέσα ο ίδιος και θα. Φίλε, μου έχει βάλει μια διαφήμιση το καλοκαίρι τώρα ο Μόλος, ο Γιώργης Ορφανός, μεγάλη μορφή, ναι, στον Καταράκτη. Και μέσα στη διαφήμιση μου λέει, και εμείς να είμαστε γεμάτοι, έχουμε άλλα 3 καφέ ουζερί. Όντως. Και τα λέει. Μακάρι να γεμίζει. Αυτό είναι το καλό του. Έτσι. Μακάρι να είχαν όλη δουλειά, δεν θα είχε γρήνα καθόλου. Αυτό είναι. Δεν θα υπήρχε γρήνα. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι άκουσα πάλι κάτι για την Αγία Φωτιά, ότι τα κάμανε θάλασσα ή βρίζανε. Εγώ περίμενα πιο γρήγορα θα γινόταν. Δεν είναι σωστό. Τώρα κάποτε έτσι ήταν ο Καρφάς. Ναι. Βλέπει την κατάδεια του. Που γίνεται τη κακομοίρα. Την κατάδεια του Καρφά τη βλέπει. Ναι, σωστό. Α προσέξουμε. Και άντε να ξαναγυρίσει. Δεν ξαναγυρίζει. Ίσως. Μανώλη δεν ξαναγυρίζει. Άμα θέλει φύγει του γιαμού εκεί πέρα το χαρχαλό. Δεν πρόκειται να φύγει. Και γίνει μια παιδική χαρά. Δεν πρόκειται να φύγει. Εντάξει. Αφού δεν είναι για πούλημα, το έχουν βάλει για πούλημα. Πώς θα φύγει. Ας βλέπουν τώρα που έχουν δουλειά να συντηρηθεί, δηλαδή να κάνουν αυτά που πρέπει. Αυτό είναι. Γιατί δουλειά. Κάποια στιγμή η δουλειά αυτή θα φύγει και θα πάει σε άλλο σημείο. Σε κάποιον που ψάχνετε. Γιατί τώρα δεν ψάχνετε κανείς εκεί πέρα. Θα πάει σε άλλο σημείο. Σωστά. Πραγματικά θα πάει σε άλλη παραλία πάλι. Κάποτε ήταν η Κόμη. Τώρα με τη βεζίνα η Κόμη δεν. Έτσι. Θα φύγει πάλι και θα πάει η Γλάρη. Ναι. Κάποτε ήταν πιο δυνατή ακόμα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα η μόδα είναι η Αγία Φωτιά και πρέπει να το εκμεταλλευτούν αφού είναι έτσι. Αγία Φωτιά, έτσι είναι. Εντάξει, δεν λοιπόν, ξέρω. Αυτά με το μεγάλο αναλυτή, πολιτικό αναλυτή μας, τον Γιάννη τον Αποστολή, ετοιμάζει για τις εκλογές τώρα. Αποφάσεις που θα πας. Ναι. Πού? Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Γιατί φοβάσαι, τι φοβάσαι. Δεν φοβάμαι κανέναν. Εγώ και το ξέρεις. Άκου να δεις. Εγώ. Το Θεό μόνο. Μόνο το Θεό. Δεις, εγώ το κάνω γιατί μ' αρέσει και αν μπορώ να βοηθήσω κάποιους. Σωστό. Από εκεί και πέρα μέχρι εκεί. Γιατί μ' αρέσει να πω δύο πράγματα. Από εκεί και πέρα να βοηθήσω και κάποιους ανθρώπους. Το καταλαβαίνω. Αν μπορώ να τους βοηθήσω και αν γυρεύουν φυσιολογικά πράγματα. Έτσι. Φυσιολογικά, σου ξαναλέω. Έτσι. Όχι να μου γυρεύουν αεροπλάνο. Έτσι. Αν μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Δεν φοβάμαι κανένα, ούτε έχω να φάω. Μόνο το Θεό. Ούτε τα μαγαζιά μου, δόξα σε ο Θεός, τη δουλειά μου την έχω. Και να βγαίνα κάποια στιγμή, δεν θα ήθελα ούτε μηνιάτικο ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Ναι. Να βοηθήσει το λαό, πρώτα να βοηθήσει το σπίτι όμως. Δόξα σε ο Θεός. Η γυναίκα σκοτεύει να πέσει κάτω. Η γυναίκα μου. Δεν τη βλέπει, έχει ρέψει. Τώρα την πάω διακοπές τώρα. Τώρα την πάω διακοπές. Για ξεκούραση. Τώρα την πάω διακοπές. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, ελάτε ό,τι προλάβετε. Φεύγουν εσάς στο ψωμί εδώ πέρα. Έτσι, και κάτω και πάνω. Πάνω είναι άλλο. Πάνω είναι ναός. Πάνω είναι survivor. Πάνω είναι ναός. Δεν δηλαδή, απορώ με τους ανθρώπους που δουλεύουν πώς αντέχουν. Εγώ απορώ με τον εαυτό μου τόσα χρόνια. Πώς αντέχεις. Εντάξει. Πώς αντέχεις τη γυναίκα σου, τι είναι αυτά που λέμε. Εντάξει, δεν λέει τίποτα πολύ.
Δεν μου δίνει σημασία. Αυτά λοιπόν, σας χαιρετάμε. Καλό καλοκαίρι. Stores, παλιό ταχυδρομείο και πάνω. Καλά μπάνια ακόμα. Ποια μπάνια, ρε, μπάνια. Έχω να πάω σε μπάνιο. Πας. Μας φάγανε όλα τα... Και σε ταβέρνες σε βλέπω. Μας φάγανε τα γάμι και τα βαφτίσια. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Χάος. Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Ζώα έρχονται στον κόσμο γνωρίζοντας ήδη τι θα πει αγάπη. Γι' αυτό και μας μαθαίνουν από την πρώτη στιγμή τι θα πει χαρά, αφοσίωση, φιλία. Αρκεί να κοιτάξουμε στα μάτια τους. Μάθε για το κοινοκομείο Ηρακλείου. Έλα και εσύ να προσφέρεις την αγάπη σου στα αδέσποτα ζώα. Γίνε εθελοντής σήμερα. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και γίνε ο κόσμος του. Μάθε περισσότερα στο animals.heraklion.gr. Κοινοκομείο Δήμου Ηρακλείου. Μαζί για τα αδέσποτα. Ας γίνουμε η φωνή που δεν έχουν. Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς, γιατί λόγω του ανέμου οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά. Προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.